Καλησπέρα σας. Θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι σήμερα μέσα σας και να μπορώ να πετάξω κάποιες σκέψεις και να συγχαρώ για την πολύ ωραία διοργάνωση της έκθεσης, όπου νομίζω έχει και μια ιδιαίτερη νότα από την ώρα που συνδυάζεται ο τουρισμός με την αναψυχή προσωπική θάλασσα. Στην πραγματικότητα νομίζω αυτά είναι σύμφυτα τα δύο. Και αν η προσέγγιση η οποία γινόταν και πιο ουσιαστικά, νομίζω ότι ήταν διαφορετική αφήγηση πάρα πολλών προβλημάτων. Συγχαρητήρια λοιπόν στους διοργανωτές και συγχαρητήρια στην καλύτερα να γίνει αυτή η διοργάνωση από εκείνο. Πριν από 6 περίπου μήνες, όταν είχα επισκεφθεί τον Αθηνικό Σαλόνι, είχα συζητήσει με τον Προεδρείο της ΕΚΑΠΛΑΣ και είχα τη δυνατότητα να πετάξω κάποιες σκέψεις, δοθέντως ότι και εγώ ίδιος ως χρήστης πάρα πολλά χρόνια μέσων σκαφών αναψυχής, είχα και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και άποψη για το θέμα. Είχαμε πει λοιπόν τότε ότι μια σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν χρόνια τον κλάδο, τα οποία ξεκινάνε από πολύ μικρές παρεμβάσεις και φτάνουν μέχρι ρυθμίσεις οι οποίες ενδεχομένως απεγκλωβίζουν διαδικασίες και διευκολύνουν να προχωρήσουν τα πράγματα παραπέρα, έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να προσεγγιστούν. Και δεν ήταν μόνο θέμα μεγάλων αποφάσεων, ήταν και θέματα απλά, καθημερινά. Όλα όμως αυτά, αθλιζόμενα, μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα. Ο στόχος ήταν και οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στη θάλασσα και φυσικά να διευκολυνθούν να χρησιμοποιούν με περισσότερη άνεση όλα αυτά τα μέσα, οι κατασκευαστές να έχουν τη δυνατότητα να παράξουν περισσότερα πράγματα, να μπορούν να αντέξουν ενδεχομένως τον ανταγωνισμό που υφίστανται από άλλες χώρες του εξωτερικού και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι μαζί να εισπράξουμε σε βάθος χρόνου ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ουσία και η βάση των συζητήσεων τις οποίες κάναμε. Είχαμε λοιπόν πάρα πολλές συναντήσεις. Υπήρχε η αλήθεια είναι μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία εκ μέρους του ΣΕΚΑΠΛΑΣ. Και αυτό διευκόλυνε τη δουλειά μας στο Υπουργείο, διότι πάντα μια καλή προετοιμασία προτάσεων δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που αποφασίζουν να μπορούν ευκολότερα να αντιληφθούν την ουσία του αιτήματος το οποίο διατυπώνεται και το οποίο σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σε ευρύτερα αιτήματα που έχουν διαμορφωθεί είτε στη συγκεκριμένη αγορά, είτε στους πολίτες, είτε σε γενικότερο επίπεδο το οποίο μπορεί ενδεχομένως να βοηθήσει να αντιληφθούν πράγματα. Σας ανακοινώθηκε προηγουμένως από τον κύριο Ζέη όλο το πλέγμα μέτρων το οποίο είχαμε συζητήσει και αποφασίσαμε και το οποίο είναι σε ισχύ. Δεν θέλω να ξεχωρίσω ποια είναι τα σημαντικά και ποια είναι τα ασήμαντα, γιατί κατά τη γνώμη μου όλα είναι σημαντικά. Ακόμα και το πιο απλό είναι σημαντικό. Και θα δείτε διατυπωμένα πράγματα τα οποία ενώ ήταν στην απλή λογική να θεωρήσει κανείς ότι υφίστανται, τελικά αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν υφίστανται. Από το γεγονός ότι βάζεις μια δίωδο να μπορεί κανείς σε μια οργανωμένη παραλία να βγάζει την πάρκα του έξω, μέχρι το να επαναπροσδιορίσεις την έννοια του μικρού σκάφους, κάτι το οποίο ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις χώρες του εξωτερικού. Γυρίσουμε παρόδο, εμείς τώρα κάνουμε το πρώτο βήμα, δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του μικρού σκάφους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη γραφειοκρατία, διότι πάρα πολλά πράγματα επανατοποθετούνται και τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή των κατασκευαστών, αλλά συμπληρωματικά έχω έτσι συνομιλήσει με τον κύριο Ρογοσκούφη, ο οποίος ως χειριστής της φορολογικής νομοθεσίας θα επαναπροσδιορίσει και το τεκμήριο του μικρού σκάφους από τα 10 στα 12 μέτρα. Έτσι θα διευκολύνει και θα δώσει ένα αέρα στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτού του είδους την παραγωγή να μπορούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί και βεβαίως οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν, να χρησιμοποιούν, να αγοράζουν μεγαλύτερα σκάφη και συνεπώς να έχουν περισσότερη ασφάλεια στις θάλασσές μας, που είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς ότι το μισό μέτρο παραπάνω στη θάλασσα είναι εξαιρετικά σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο σε ξεχωριστές περιπτώσεις. Δεν θέλω λοιπόν να ξεχωρίσω ποια μέτρα είναι τα σημαντικά και ποια δεν είναι. Κατά τη γνώμη μου όλα είναι. Και θέλω να συγχαρώ όλους τους κυρίους, τον κύριο Διακόπουλο, τον πρόεδρο, τον κύριο Ζέη, για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις που μας έκαναν και νομίζω ότι έτσι
αποδείχθηκε και έμπρακτα πώς μπορεί η εκτελεστική εξουσία να κάνει τη δουλειά της, αλλά και πώς μπορεί και ένας οργανωμένος σύλλογος επαγγελματιών να βοηθήσει να πάνε τα πράγματα παραπέρα. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία ακόμα μένουν προς διεύθυνση. Και είναι στο χέρι μας να τα σπρώξουμε αυτά να πάνε παραπέρα. Άλλωστε, προσωπικά πάντα πίστευα και πιστεύω ότι η θάλασσα για μας είναι ένα πολύ μεγάλο συλλογικό πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι η ελληνική οικονομία έχει τρία πόδια τα οποία δεν τα έχει αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε διαχρονικά και έχει μία ευθύνη γι' αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα ο πολιτισμός μας, γιατί είναι ένας μοναδικός πολιτισμός. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο τουρισμός, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι το οποίο σχεδόν κανένας λαός στην Ευρώπη δεν μπορεί να δώσει. Και βέβαια, η θάλασσα. Γιατί αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να κινηθούμε με άνεση και να παράξουμε θετικά για την ελληνική οικονομία αποτελέσματα είναι η θάλασσα. Είτε αυτό είναι η ποντοπόρος ναυτιλία, η οποία δίνει 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα στο εθνικό εισόδημα, 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα προσφέρει η εμπορική ναυτιλία στην εθνική οικονομία, 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το συνάδελμα το οποίο εισφέρει η ναυτιλία στην Ελλάδα, είτε το γιώτιν, τα σκάφη αναψυχής, τα σκάφη που συζητάμε σήμερα, ή από το πλοίο ενδεχομένως, η κουραζιέρα κλπ. Πίστευα λοιπόν και πιστεύω ότι αυτή είναι μία διέξοδος, είναι ένας από τους τρεις πυλώνες που πρέπει κανείς να στηρίξει την ανάπτυξή του για να κάνει βήματα στο μέλλον. Θεωρώ ότι ακόμα μένει αρκετή απόσταση να διαλύσουμε, διότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Ας πούμε, είμαστε ήδη σε εξέλιξη, επανακολουθούμε το θέμα της άδειας χειριστού ταχυδρομικού σκάφους. Έχουμε κάνει μια επιτροπή στο Υπουργείο, η οποία θα επανεξετάσει συνολικά τους όρους και τις προϋποθέσεις στις οποίες μπορεί κανείς να γίνει χειριστής ταχυδρομικού σκάφους. Να πω εδώ, παραδείγματος χάρη, ότι τα δικά μας, οι δικές μας άδειες ισχύουν για σκάφη από μισό μέτρο μέχρι δεν ξέρω πόσους χώρους. Πόσους χώρους είναι, πόσο? Μέχρι 100 χώρους. Δηλαδή, πράγματα τα οποία κανείς πρέπει να τα ξαναδεί με μια λεπτομέρεια για να έχει και τη δυνατότητα να σχεδιάσει σωστά. Είναι και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Από το 1991, κύριε Υπουργέ, υπάρχει η εξοδοτική διάταξη και από τότε δεν έχει πια απόφαση την οποία προχωράμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το νόημα είναι απλό. Θεωρώ το ΣΕΚΑΠΛΑΣ δυνάμει συνεργάτη. Και θα ήθελα παρακαλώ το ΣΕΚΑΠΛΑΣ να θεωρεί ότι και το Υπουργείο Προκλήρων Αθελίας είναι ένα φιλικό Υπουργείο, το οποίο δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει εμπόδια, αλλά να διευκολύνει τη ζωή και των ανθρώπων που ασχολούνται επαγγελματικά με τη θάλασσα, αλλά και όλων ημών, οι οποίοι θέλουμε να είμαστε κοντά στο ευρύ στοιχείο, να ζούμε τις χαρές του και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι μια πάρα πολύ καλή διέξοδος που είναι στο DNA μας και την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο περισσότερο μπορούμε. Αυτά θέλω να σας πω, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ωραία αυτή τη συζήτηση και να πω ότι μένουν πολλά ακόμα πράγματα να γίνουν. Υπάρχει αυτό που λέμε πεδίο δόξης των λαμπρών και ελπίζω την επόμενη φορά που θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε θα έχουμε κάνει ακόμα ένα παραπάνω βήμα για να πούμε ότι πράγματι βοηθάμε τον κλάδο, βοηθάμε τους χρήστες, βοηθάμε στην τελική ανάλυση στην Ελλάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.